Μία ομιλία που τα είχε όλα. Απολογισμό της πορείας του κόμματος από το πρώτο συνέδριο μέχρι το σημερινό δεύτερο, εκτενή αυτοκριτική για τις εσωκομματικές εντάσεις της πρώτης διακυβέρνησης, ηχηρά μηνύματα στους δανειστές σχετικά με το απόλυτο πολιτικό του στοίχημα, δηλαδή την απομείωση του χρέους, σκληρή επίθεση στις προηγούμενες κυβερνήσεις της καταστροφικής πενταετίας, αλλά και παρουσίαση των κυβερνητικών στόχων για το μέλλον. Μέσα σε όλα αυτά υπήρχαν και δύο καθαρά πολιτικά μηνύματα. Το πρώτο είχε να κάνει με τον επικείμενο ανασχηματισμό, τον οποίο ήδη προανήγγειλε η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη, η οποία ποτέ στο παρελθόν δεν είχε πει κάτι το οποίο να μην είναι προϊόν σοβαρών σκέψεων. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε χαρακτηριστικά. Είναι πιο σημαντικό για ένα μέλος του κόμματος να είναι εκλεγμένο στη Γενική Γραμματεία παρά να έχει υπουργική θέση. Άλλωστε, καμία υπουργική θέση δεν έχει κριτήρια μονιμότητας. Το δεύτερο σχετίζεται με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας απέκλεισε πλαγίως. Και αυτό διότι στο τέλος της ομιλίας του τόνισε πως έγιναν λάθος επιλογές στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές, λέγοντας αμέσως μετά πως οφείλουμε να δουλέψουμε με σχέδιο για τις δημοτικές εκλογές του 2019, τις πρώτες εκλογές που έχουμε μπροστά μας. Αν θέλουμε όμως να δώσουμε έμφαση στο κόμμα, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Οφείλουμε πέρα από όλα τα άλλα αυτό να το νοηματοδοτήσουμε και με την φυσική παρουσία της φυσικής πολιτικής ηγεσίας και των στελεχών στα όργανα του κόμματος. Το κόμμα χρειάζεται ένα ενιαίο πολιτικό κέντρο. Μια κεντρική επιτροπή που θα εκλεγεί στη βάση των πραγματικών αναγκών του κόμματος και μιας πολιτικής γραμματείας που θα είναι το μοναδικό πολιτικό κέντρο και θα λειτουργεί με αίσθηση ευθύνης και με πολιτική αλληλεγγύη. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι είναι πιο σημαντικό για ένα μέλος του κόμματος να είναι εκλεγμένο μέλος της πολιτικής γραμματείας, δηλαδή της ηγεσίας, παρά να βρίσκεται σε υπουργική θέση. Άλλωστε, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι υπουργικές θέσεις δεν έχουν εκχωρηθεί ούτε παραχωρηθεί σε κανέναν με κριτήρια μονιμότητας. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε κάνοντας ειδική μνήμα στο ότι επρόκειτο για το πρώτο συνέδριο κόμματος της αριστεράς, ενώ η αριστερά βρίσκεται στην εξουσία. Το κόμμα μας και ο λαός μας έδωσαν μάχες σκληρές και άνισες. Περάσαμε μέσα από συμπληγάδες, αλλά μείναμε όρθιοι. Από τις μάχες βγήκαμε πιο έμπειροι, ετοιμοπόλεμοι, δυνατοί. Εκτός από την αριστερά της απόδρασης, υπάρχει και η αριστερά που δεν φοβάται να μπει στη φωτιά, τόνισε χαρακτηριστικά, εξαπολύοντας άμεσα επίθεση στους προκατόχους. Στη δεύτερη αξιολόγηση, προσερχόμαστε με το ισχυρότερο και μη διαπραγματεύσιμο όπλο που είναι το ίδιο το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αλλά προσερχόμαστε και με θετικές διεκδικήσεις για να υπερασπιστούμε τον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων και να αγωνιστούμε για μέτρα προστασίας και ενίσχυσης της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων. Η ελληνική κρίση πρέπει επιτέλους να τελειώσει και να τελειώσει οριστικά. Η Ευρώπη δεν αντέχει άλλους κλειδονισμούς και αναταράξεις και μάλιστα πριν από τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις στη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, πριν από ένα κρίσιμο δημοψήφισμα στην Ιταλία. Η συμφωνία οφείλει να τηρηθεί από όλους. Ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει τόσα χρόνια και δικαιούται ανταμοιβή και δικαίωση. Και θέλω από αυτό εδώ το βήμα, από αυτό το συνέδριο, να καταστήσω σαφές. Η αόριστη προτροπή, κάντε εσείς τα μαθήματά σας και βλέπουμε, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Εμείς τη συμφωνία την τηρήσαμε, θα συνεχίσουμε να την τηρούμε. Η δεύτερη αξιολόγηση θα κλείσει στην ώρα της, αλλά ταυτόχρονα θα κλείσουν και τα μέτρα για την απομείωση του χρέους. Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας, με μια διάθεση αυτοκριτικής, τόνισε πως πρέπει να ομολογήσουμε με ειλικρίνεια τις αδυναμίες μας. Πρέπει να σταθούμε σε όσα συλλογικά αποφασίσαμε στο πρώτο συνέδριο, αλλά δεν μπορέσαμε να κάνουμε πράξη. Στο πρώτο συνέδριο, αποφασίσαμε να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κόμμα των μελών και όχι των ομάδων και των συνιστοσών. Εγώ σήμερα θα σας πω, ας ουρλιάζουν τα σκυλιά. Δεν έχουν πια δόντια για να δαγκώσουν. Εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά. Θα προχωρήσουμε και θα νικήσουμε, γιατί η δύναμή μας είναι τεράστια. Είναι η ίδια η δύναμη του ελληνικού λαού που μας στηρίζει και πιστεύει σε μας.